this is my city here, and here is Greece. Yeah, so Iași is here. And it's a large city on the border of Romania, in the eastern border. And a large city with a lot of history, with more than 300,000 inhabitants. And with very important diversified population. Το Ιάσιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας και βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της χώρας. Βρίσκεται σε θέση μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, ειδικότερα μετά την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμός της πόλης είναι περίπου 350.000 κατοίκους. Η περιφερειακή διοικητική έκταση του Ιασίου είναι 76 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η δημοτική διοικητική περιφέρεια 38. A little bit of history. During the 17th century, Iași was recognized as an important cultural city and used to be for 300 years the capital of Moldavia country. And it's also situated at crossroads of very important commercial roads. This is why we had so many different population in Iași. And during the First World War, we are talking a lot about the Second World War, but during the First World War, it was the center of resistance in Romania. Από τον 17ο αιώνα, το Ιάσιο είναι γνωστό ως ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο. Είναι η πρώην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, στο βορειοανατολικό μέρος της Ρουμανίας. Το βασιλικό δικαστήριο ιδρύθηκε στο Ιάσιο κατά το δεύτερο μέρος του 16ου αιώνα. Βρίσκεται στο σταυροδρόμιο ορισμένων σημαντικών εμπορικών δρόμων της Ευρώπης, στη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Ρωσία και τη Δυτική Ευρώπη. Και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου, όχι του Δευτέρου, του Πρώτου Παγκοσμίου, το Ιάσιο ήταν σημαντικό αντιστασιακό κέντρο. Why it's also important Iași? Because it's a very old city with a 5,000 years civilization. As you can see, you can see here we find some beautiful artifacts from 500 years old. And it's also important for the Greek people because it was here in 1821 where Ypsilanti started the Greek Revolution against the Ottomans, against the Turks. Κοντά στο Ιάσιο βρίσκεται το χωριό Κουκουτένι, ένα σημαντικό κέντρο παλαιολιθικού πολιτισμού, γεγονός που αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα που μας έδειξε εκεί, ηλικίας άνω των 5.000 ετών. Τα όμορφα αυτά κεραμικά, καθώς και τα αγάλματα, είναι αφιερωμένα στους θεούς της γονιμότητας και της φύσης. Το πιο σημαντικό για εμάς τους Έλληνες είναι ότι γνωρίζουμε το Ιάσιο γιατί το 1821 η Ελληνική Επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε εκεί όταν ο Ιψηλάντης με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας καλούσε τους Έλληνες και όλους τους χριστιανούς να ξεκλειωθούν εναντίον των Οθωμανών, εναντίον των Τούρκων. I will not tell you too many things about Iași, but well, it's a large beautiful city and we have a lot of Greek students here in Iași nowadays, and we have 5 universities and students from 70 countries all around the world, and maybe you'll have the time to come one day to see the city of Iași and to find the history that we lived in this city. Το Ιάσιο είναι μια πανέμορφη πόλη. Είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά κέντρα στη Ρουμανία. Έχουν πάρα πολλούς φοιτητές και μια μέρα σας καλούν να πάτε κι εσείς εκεί. Και υπάρχουν πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια και το πανεπιστημιακό περιβάλλον του Ιασίου είναι ιδιαίτερα καλό. Well, now back to the main subject of this meeting. And we need to tell you a few words about the Jewish community that suffered a lot in Iași during the Second World War. And this Jewish community is present in Romania. It's known in Romania even from the 15th century. And then in 19th and 20th century, it became a very large community in Iași. We have some historian people telling that the Jewish community was about half or at least a third from the population of the city. And in
1876, in Iași was founded the first international Jewish theater in the world by Avram Goldfarb. Ναι. Η εβραϊκή κοινότητα στο Ιάσι, και είναι και το θέμα το οποίο αναπτύσσεται, η πρώτη εβραϊκή παρουσία στην περιοχή χρονολογείται από το 15ο αιώνα. Στο 19ο έως τον 20ο, η εβραϊκή κοινότητα στο Ιάσι ήταν πολύ σημαντική. Περίπου 30 με 50% του Ιασίου πληθυσμού ήταν Εβραίοι. Στο 19ο αιώνα υπήρχαν στο Ιάσι 111 συναγωγές. Και το πιο σημαντικό είναι ότι το 1876 ιδρύθηκε στο Ιάσιο το πρώτο ευρωπαϊκό θέατρο στον κόσμο, το Πόμουλ Βέρντεν. Πόμουλ Βέρντεν, yeah, this is the name of the theater. In 1941, when Romania was in the Second World War, we had a huge pogrom in Iași. Many Jewish have been killed. Historian speaks about around 12 or even 13,000 people deported and killed, I mean Jewish people, and it's a very important phases in our history that we remember now and we try to explain to our children in order to avoid this kind of events nowadays. But even after this pogrom, when many Jewish people have been killed, during the next years, many actions against them continued. So a lot of people, a lot of Jewish people living in Iași left the country and they went abroad in Israel or in France or in the United States. And nowadays, from the many people that we have, many Jewish people that we have, more than 10,000, more than 30,000 Jews that we have, now we have only around 200 families left in Iași. Μετά τον Ιούνιο του 1941, όταν έλαβε χώρα το εβραϊκό προγκρόμ, η εβραϊκή κοινότητα συρρυκνώθηκε αρκετά, καθώς πολλοί Εβραίοι εγκατέλειψαν τη Ρουμανία για το Ισραήλ, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σήμερα η εβραϊκή κοινότητα αποτελείται από περίπου 200 οικογένειες, 450 με 500 άτομα. Υπάρχουν ένα εβραϊκό κοινοτικό κέντρο, ένα κέντρο για την εβραϊκή ιστορία, μια συναγωγή. Αποκαταστάθηκε με κυβερνητικά και δημοτικά κονδύλια, μια μηνιαία εφημερίδα, μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή. Τον Ιανουάριο κάθε έτος διοργανώνεται μια εβδομάδα μνήμης και τον Ιούνιο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για το εβραϊκό πογκρόμ. Σχετικές αναμνηστικές πλακέτες έχουν τοποθετηθεί στα πιο σημαντικά κτίρια του Ιασίου. Each year in January we organize this Memory Week, and we just had one Memory Week just before coming here. And in June we commemorate this pogrom, and we had yesterday a short movie about the commemoration we organized in Iași. And we try to do a lot of events and things in order to show the people what happened and try to make things better in the present. We have in Iași only 7 survivors of the pogrom, and they became honorary citizens of the city, and they had the opportunity to tell their story and to show people what that pogrom meant to us. Σημείωσε ότι τον Ιανουάριο κάθε έτος, το είπα και λίγο πιο πριν εγώ αυτό, διοργανώνεται μια εβδομάδα μνήμης και τον Ιούνιο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για το εβραϊκό προγκρόμ. Έχουν επιζήσει 7 άτομα του προγκρόμ και έλαβαν τον τίτλο του επίτιμου πολίτη από το Δήμαρχο του Ιασίου το 2011. Well, if we had all these issues in the past, nowadays we must be careful because history can repeat if we make the same mistakes. And we can see in Europe that we have a lot of issues about the Roma, the Gypsy people, and a lot of issues against migration. And we really need to remember our errors in the past in order to have a better future. Ελοχεύει σήμερα είναι η εθνικιστική προπαγάνδα σε βάρος των πληθυσμών, όπως είναι οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι και η ξενοφοβική
στάση προς τους μετανάστες στην Ευρώπη. Και πρέπει να θυμόμαστε τα λάθη του παρελθόντος μας, προκειμένου να βελτιώσουμε το μέλλον μας. I want to thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.